Από εκεί πάμε σε μια άλλη απίστευτη εικόνα. Από τον Παλαμά Καρδίτσας, όπου ένας δημοσιογράφος και τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρέθηκε στο εν λόγω χωριό, πήγε σε ένα σπίτι και εκεί βρήκε ένα φίδι πάνω από 2,5 μέτρα από ό,τι λέει. Ανήρθησε και τη σχετική φωτογραφία στο λογαριασμό του στο Facebook. Το φίδι αυτό είναι ελαφιά της ή λαφίτης, είναι μη δηλητηριώδες. Ναι, από τα μεγαλύτερα φίδια που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα. Και έχουμε και τον. Πάμε να του μιλήσουμε. Εκείνη την ώρα που θα δεις αυτό το φίδι με τα 2,5 μέτρα, δεν ξέρω αν το πρώτο που θα σκεφτείς είναι αν είναι δηλητηριώδες ή όχι. Καλά, δε, άμα δεν το ξέρεις κιόλας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Αμβροσίου στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα. Να μας πείτε πρώτα λοιπόν για αυτό το περιστατικό, αν υπάρχουν και άλλα ερπετά στην περιοχή τα οποία έτσι κινούνται σε μέρη πρωτόγνωρα για τους κατοίκους. Και ποια είναι η εικόνα που βλέπουμε και στο σημείο που βρίσκεστε. Συναντήθηκε πάρα πολλά σπίτια και άλλα ερπετά. Στα αυτά για να ψηθούν, προσφέρουν μέσα στα σπίτια. Από έτσι, προσπάθησαν λοιπόν να αφιτούν το νερό. Ανέβηκαν όλο, βρήκαν και κάποια στιγμή οι άνθρωποι όταν άνοιξαν τα σπίτια βρέθηκαν να εξώσουν αυτό το θέμα. Αυτό που βλέπει το φίλο ήταν στο σπίτι του. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Είναι λαφιά της, είναι. Μπορεί και να είναι και 3 μέτρα, δεν το μετρήσαμε ακριβώς. Υπολογίζουμε με βάση και το ύψος, δηλαδή το δικό μου. Λέμε ότι το ύψος είναι 2,5 μέτρα και κάτι. Οι άνθρωποι το βρήκαν εκεί. Όταν το είδαν, φυσικά έπαθαν λίγο πλάκα. Κατάλαβαν μετά ότι μάλλον προφανώς είναι κειμένο. Παρ' όλα αυτά δεν πλησίαζαν. Εγώ λίγο πιο θαραλέως πήρα ένα ξύλο και το σήκωσα για να το απομακρύνω. Και σας απαθανάτησαν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το φωτογραφικό στιγμιότυπο που βλέπουμε. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ιδιότητα με οτιδήποτε. Οπότε, καλά, δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι τώρα με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι και σωστά. Ακούω και κάποιος που λέει ότι να ξέρεις, λέει, σκοτώνουν το φιδάκι. Ναι, αλλά εντάξει να δείτε, όταν βλέπεις ένα φίδι, δεν ξέρεις τι είναι, δεν ξέρεις πώς αντιδρά ο καθένας κλπ. Πάνω σε αυτό το φίδι ήταν πνιγμένο όταν το πήγαμε, δεν το σκοτώσαμε εμείς. Τώρα να πούμε. Και κάτι άλλο, πού βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Επέλεξα να κάνουμε αυτή τη σύνδεση από ένα χωριό που Κοσκινά, που ήταν 10 μέρες σχεδόν μέσα στο νερό. Εδώ είμαστε στην πλατεία. Ο Κοσκινάς λοιπόν είναι ένα χωριό το οποίο έφτασε το νερό κόντεψε τα 2 μέτρα. Εδώ είμαστε στην πλατεία. Την πλατεία. Βλέπετε ότι κάποιοι είχαν ανεβάσει αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία. Γιατί βλέποντας το νερό να έρχεται για να μην τα πατήσει το νερό, παρόλα αυτά. Και πάνω στην πλατεία που είναι τουλάχιστον 1 μέτρο ύψος, δυστυχώς δεν γλίτωσαν. Μάλιστα. Έχουμε δει τις εικόνες από το χωριό και τις προηγούμενες μέρες. Όντως, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Και εδώ είναι ό,τι προσπάθησαν να περισσώσουν οι άνθρωποι. Εκεί λίγοι τα κατάφεραν, δυστυχώς. Το κοινωνικό γραφείο τώρα έχει έξω να στείλαμε νερά για να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Παντού είναι η ίδια. Κύριε Αμβροσίου. Παντού είναι η ίδια εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς μας κάνει κάποια προβλήματα ο ήχος. Να είστε καλά. Τουλάχιστον υπάρχει αυτό το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης. Έτσι, που ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τουλάχιστον προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σε έναν Νίκη. Να είστε καλά.